Δεν ξέρω τι εμπόδια ή τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει. Πραγματικά το ΠΑΜΕ κάνει πάντα συντεταγμένες και οργανωμένες συγκεντρώσεις που δεν έχουν δημιουργηθεί παρατράγουδα. Γιατί τόση πολύ ένταση και αντίδραση? Ακόμα κι αν η κυβέρνηση απέσυρε, και μιλάω φυσικά υποθετικά γιατί αυτό δεν πρόκειται να γίνει, όλες τις απαράδεκτες τροποποιήσεις που έφερε και ρυθμίσεις για το θέμα των διαδηλώσεων, θα αρκούσε το άρθρο 19 για να καταδικάσουμε σαν νομοθετικό τερατούργημα αυτό το νομοσχέδιο. Και μιλάω για το άρθρο 19 γιατί δείχνει ανάγλυφα την πραγματική στόχευση και τον πραγματικό στόχο του νομοσχεδίου. Εκεί αναφέρεται ρητά ότι ιδρύεται διεύθυνση για την αντιμετώπιση της ιδεολογίας της βίας, για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικής σκέψης που συνδέεται με τη βία. Ναι. Καταδικάζεται με μια γενικόλογη έννοια ο ριζοσπαστισμός και αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση με σαφήνεια έχει εξισώσει την κομμουνιστική ιδεολογία με τον ναζισμό σαν ιδεολογίες της βίας. Υπάρχουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύεται η δράση κομμουνιστικών κομμάτων. Ναι. Και η έννοια του ριζοσπαστισμού είναι τόσο γενικόλογη. Αλίμονο αυτό έλειπε. Αυτό λέμε γενικό. Είναι, λέω, τόσο γενικόλογη η έννοια του ριζοσπαστισμού, αρκεί να σκεφτείτε ότι η εφημερίδα μας λέγεται Ριζοσπάστης. Ναι, το ξέρω. Το και να σκεφτείτε και ότι ακόμα και πολιτικοί σχηματισμοί αστικοί, όπως η ΕΡΕ, ο πρόγονος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ριζοσπαστική ένωση. Δηλαδή μιλάμε για έννοιες λάστιχο που ποινικοποιούν, στοχοποιούν συνολικά πολιτικούς χώρους και ιδεολογίες. Δεν μιλάμε για απλές ρυθμίσεις που αφορούν 50 μπαχαλάκηδες. Κύριε Παπαδόπουλε, και επειδή το ακούμε συνέχεια αυτό το επιχείρημα για τους 50 μπαχαλάκηδες, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για να σας δοθεί η ευκαιρία να απαντήσετε. Ακούμε την κυβέρνηση, ακούμε την αστυνομία, ακούμε πολλές φορές ακόμα και την αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι το ΠΑΜΕ δεν έχει κανένα θέμα. Ούτως ή άλλως τις συγκεντρώσεις τους τις διαχειρίζεται έτσι ώστε δεν υπάρχουν μπαχαλάκηδες. Οπότε είναι σαν να μην σας αφορά κιόλας. Και προστατεύεστε και από τις αντισυγκεντρώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, η επιχειρηματολογία για τους 50 μπαχαλάκηδες είναι αστεία, διότι οι 50 μπαχαλάκηδες δεν θα ορίσουν κάποιον διοργανωτή για να αναλάβει την αστική ευθύνη. Ίσα-ίσα διευκολύνεται η προβοκατόρικη δράση 50 μπαχαλάκηδων για να μπορεί η αστυνομία να οριοθετεί πού θα πηγαίνει και πού δεν θα πηγαίνει η διαδήλωση. Αντίθετα με τους ισχυρισμούς, είναι βούτυρο στο ψωμί προβοκατόρικων μηχανισμών η ρύθμιση για την αστική ευθύνη. Για να υπάρχει η υπόδειξη της αστυνομίας, σταματήστε, αλλιώς θα αναλάβετε την αστική ευθύνη εκατοντάδων χιλιάδων ζημιών που συχνά τις δημιουργούν μηχανισμοί που είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, δηλαδή μπαχαλάκηδες και ΜΑΤ. Δεν γεννηθήκαμε χτες. Ναι. Αυτό το παιχνίδι το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, στο πώς αντιμετωπίστηκε και η απαγόρευση διαδηλώσεων και το χτύπημα διαδηλώσεων με τα ΜΑΤ. Το είδαμε στο Σύνταγμα, όταν αντί για τα ΜΑΤ αναλάμβανε δράση αυτός ο προβοκατόρικος μηχανισμός. Ναι. Είναι λοιπόν ένα στημένο παιχνίδι που δημιουργείται και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Ναι. Και το θέμα δεν είναι αν θα μας υποδείξει ο εισαγγελέας ή απευθείας και αυθαίρετα η αστυνομία πού θα διαδηλώσουμε και πόσο θα διαδηλώσουμε απέναντι σε προβλήματα που βασανίζουν και ταλαιπωρούν καθημερινά το λαό. Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι να καταργηθεί στην πράξη και θα καταργηθεί αυτό το τερατούργημα. Μισό λεπτό. Κύριε Πλεύρη, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή? Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα μας πάρει λεφτά από τις τσέπες, δεν θα γίνει κάτι κακό από αυτά που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε πώς θα γίνονται οι διαδηλώσεις στην Ελλάδα? Για να βρούμε τη χρυσή τομή σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε συμφωνία σε βασικά θέματα. Ναι. Εμείς λέμε ότι οι διαδηλώσεις πρέπει να γίνονται με πλαίσιο. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό? Δεν νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Δεν λέει τίποτα αυτό. Εμείς θεωρούμε. Το κουκέ τι σου λέει? Σου λέει, εγώ θέλω να διαδηλώσω, δεν θα μου υποδείξει κανένας πού θα διαδηλώσω, πότε θα διαδηλώσω. Κάθε μέρα θέλω να διαδηλώνω. Το συνταγματικό λοιπόν δικαίωμα της συναθρήσεως δεν θα έρθει σε αντίθεση με το συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη στην οικονομική ζωή? Να μας δώσετε ώρες και μέρες που επιτρέπονται οι διαδηλώσεις, κύριε Πλεύρη, και είναι και πολύ καλή η τοποθέτησή σας. Λοιπόν, γιατί αποδεικνύει
είναι το πραγματικό σας πρόσωπο λοιπόν, αυτή ακούστε, τη στιγμή. Λοιπόν, λέμε πίσω από τις φιωριτούρες περί ρυθμίσεως. Λοιπόν, να μας δώσετε ώρες και μέρες που θα μπορούμε να διαδηλώσουμε. Ακούστε, το δικαίωμα της συναθρήσεως δεν σημαίνει ότι διαλύονται πόλεις. Όπως εσείς πιστεύετε ότι έχετε δικαιώματα και υπέρχεται σήμερα και σήμερα κινητοποίησης εν ώψη νομοσχεδίου μέσα στη Βουλή είναι ξεκάθαρη νομίζω η θέση σας. Θεωρείτε ότι για τα υπόλοιπα κόμματα εκτός Νέας Δημοκρατίας έχουν θέση καθαρή σε τη δική σας? Κοιτάξτε, είναι η ώρα της αλήθειας για όλους. Ναι. Για το κοινάλ δεν νομίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτεροι σχολιασμοί. Η συμπόρευσή του με την κυβέρνηση είναι προφανής. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι δεν είναι τυχαία η στιγμή που το φέρνει η κυβέρνηση. Ναι. Και έχει να κάνει και με τις εκτιμήσεις και της ίδιας της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σεπτέμβρη που έρχεται, για το βάθος της κρίσης, για ότι ούτε το 2021 δεν θα φτάσουμε στο προ-κρίσης επίπεδο και για τη λαϊκή διαμαρτυρία η οποία θα φουντώσει. Αυτά λοιπόν που ακούμε περί πλαισίου είναι η προσπάθεια να πούν στους χιλιάδες εργαζόμενους που θα διαμαρτύρονται για τους μειωμένους μισθούς, για την εκπεριτροπή σε εργασία, για τις απολύσεις, ότι δεν θα έχουν για παράδειγμα το δικαίωμα να συγκεντρωθούν μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί το πλαίσιο τους λέει να πάνε σε έναν χώρο που πιθανά δεν θα είναι αόρατη. Εμείς μέσα στη Βουλή την προηγούμενη Παρασκευή τους υπερασπιστήκαμε. Εμείς ήμασταν οι πραγματικοί αντιπολίτευση στη Βουλή για την οικονομία του εργαζόμενου, για όσους του έχουν ανάγκη. Ακούστε με λίγο, δώστε μου τη δυνατότητα στον χρόνο που έχουμε. Έχουν βγάλει όλοι συμπεράσματα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται καν να σχολιάσουμε. Η θέση σας είναι καθαρή και εσάς και του κ. Ξενουλάκη. Ακούστε με λίγο. Και θα την πληρώσετε. Θα πάμε στην Τουρκία να συνεδριάσουμε. Λέω ένα μισό λεπτό. Ναι, βεβαίως κύριε Παπαδόπουλε. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι το στοίχημα αυτή τη στιγμή και δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει ένα τέτοιο στοίχημα είναι τι θα γίνει στη ζωή. Έχουμε ένα σύνθημα ότι στους νόμους, οι νόμοι κρίνονται και στο δρόμο κρίνεται το δίκαιο. Όχι. Κοιτάξτε, η υπεράσπιση ενός μνημείου διεθνούς κληρονομιάς είναι αυτονόητη. Να. Το ζήτημα είναι η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας η οποία δεν γίνεται τυχαία, δεν είναι των τελευταίων μηνών, έχει βάθος, στρατηγικό βάθος δεκαετιών, δημιουργεί συνεχώς τετελεσμένα και το ερώτημα είναι τι κάνει η ελληνική πλευρά. Ναι, πάντα. Όσο λοιπόν διατηρείται μία γραμμή που επιδιώκει να λύσει το θέμα μέσα στο νατοϊκό πλαίσιο από τη μία και κλείνοντας το μάτι σε λογικές παραχωρήσεις από την άλλη, τόσο θα εντείνεται η τουρκική επιθετικότητα. Τα μηνύματα των τελευταίων 15 ημερών σε αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Κατάλαβα, κύριε Παπαδόπουλε. Και από αυτή την πλευρά... Ένα σύντομο ερώτημα, κύριε Παπαδόπουλε. Η λογική ότι ο κατευνασμός μέσα στο νατοϊκό πλαίσιο θα αμβλύνει την τουρκική επιθετικότητα είναι καταστροφική. Κύριε Παπαδόπουλε. Στην ουσία με συνευθύνη και της αστικής τάξης της Ελλάδας και της αστικής τάξης της Τουρκίας ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Κύριε Παπαδόπουλε, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στο μεγάλο κανάλι, στον όμιλο εδώ Alter Ego, νιώθουμε εξαιρετικά καλά από χτες. Εξαιρετικά πρέπει να σας πω ανακουφισμένοι, δεδομένου ότι αυτή η ιστορία, η οποία η αλήθεια είναι δημοσιογραφικά, έχει πλήξει το κλάδο μας, ενώ για την λίστα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τα λεφτά, αν δεν πρέπει να δοθούν, πόσα πήρανε, πόσα δώσανε. Εδώ στο Alter Ego, στην εταιρεία που έχει υπό τον όμιλο Βήμα, Νέα, Μέγα, NGR, το καθαρίσαμε και νομίζω ότι η ιδιοκτησία το καθάρισε με τον πλέον διαφανή και ξεκάθαρο τρόπο. Επεστράφηκαν τα λεφτά της συγκεκριμένης λίστας. Η θέση σας, κύριε Παπαδόπουλε, για το θέμα αυτό, το σχόλιο στο σύντομο θα ήθελα. Η θέση μας είχε αποτυπωθεί με τροπολογία την οποία είχαμε καταθέσει. Εμείς είχαμε ζητήσει να είναι δωρεάν όλα τα μηνύματα που αφορούσαν την προστασία από τον COVID προς όλα τα μέσα και ταυτόχρονα να υπάρξει αναδρομικός έλεγχος της κρατικής χρηματοδότησης προς όλα τα μέσα. Όπου θα αποδεικνυόταν στην πράξη και τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Η κίνηση η οποία έγινε από το δικό σας σταθμό είναι χαρακτηριστική. Έτσι. Θυμίζω όμως ότι όλα τα άλλα κόμματα δεν υιοθέτησαν την τροπολογία. Να. Και αυτό φωτίζει κάτι βαθύτερο.
την ουσιαστική ανισότητα που υπάρχει σήμερα στο χώρο της ενημέρωσης και γενικότερα σε σχέση με την τυπική ισότητα. Γιατί στην πραγματικότητα η ενημέρωση βρίσκεται από τη μία στα χέρια μεγάλων ομίλων και της δυνατότητάς τους να την ελέγξουν και από την άλλη ενός κράτους που στηρίζει αυτούς τους ομίλους. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Το τάστο θέλει δύο.